Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30 με τον Αυγουστίνο. Σήμερα, όπως ξέρετε, η εκπομπή Greek Stories αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο. Θα μιλήσουμε για θέατρο, θα μιλήσουμε για ομάδες ελληνικές οι οποίες έχουν παραστάσει τις επόμενες ημέρες στο Λονδίνο. Έχουμε μαζί μας τη Μάιρα Τιστεργίου, η οποία είναι σκηνοθέτητα και ηθοποιός. Καλησπέρα, Μάιρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και έχουμε και την Αλέξα την Κορμαρή, η οποία ασχολείται με το μάρκετινγκ της παράστασης, αλλά είναι και ηθοποιός και θα μας πείτε όλη σας την ιστορία. Που, από πού να ξεκινήσουμε. Μάιρα, πες μου πόσο καιρό μου έχεις πει ότι είσαι πάνω από 10 χρόνια στο Λονδίνο, σωστά? Είμαι 14 χρόνια, ναι, με μικρό διάλειμμα. Όλοι κάνουν έτσι διαλύματα. Και πες μου με τι ασχολείσαι. Με το θέατρο και τη δραματοθεραπεία. Okay. Και πώς είναι η πρώτη παράσταση που ανεβάζετε? Πες μου λίγο για την παράσταση. Καταρχήν, πότε είναι? Η παράσταση είναι στις 27, 28 και 29 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου στο θέατρο Cavern Theatre στα πλαίσια του Festival Bolt. Okay. Και στην ουσία είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε στο Λονδίνο, αλλά η παράσταση έχει υπάρξει σε περιοδία τα τελευταία 2 χρόνια. Και ήσασταν και εσείς στην περιοδία ή... Ναι. Και με τι έχει να κάνει, πώς λέγεται η παράσταση? Η παράσταση λέγεται A Nice Thing to Say. Κάνουμε ένα μικρό λογοπαίγνιο A Nice, με τη λέξη Nice που σημαίνει ωραίο, ένα ωραίο πράγμα να πεις, αλλά εμείς γράφουμε Ice που σημαίνει πάγος. Γιατί έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Και ναι, είναι ένα σωματικό θέατρο. Η παράσταση... Μάιρα, ποιος την έχει γράψει αυτή την παράσταση? Η παράσταση αρχικά η πρώτη της μορφή ήταν σαν digital theater και ναι. ξεκίνησε από το σαν έμπνευση από το βιβλίο του Eric Fromm «Το να έχεις ή το να είσαι». Αναρωτιόμαστε σε σχέση του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, της ανθρωπόκαινης εποχής και τη σχέση του με τη φύση. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι έμπνευσης της παράστασης είναι η κοστινογραφία. Στην ουσία η ιδέα όλη άρχισε πειραματιζόμενη με το υλικό του πάγου. Με το υλικό του πάγου. Άρα θα είναι κρύα. Αλέξα, θα είναι κρύα η παράσταση. Ναι, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα έχουμε και κάποια blocks πάγου. Ναι, και θα τα χρησιμοποιήσουμε στην παράσταση. Ελπίζω να μην κρυώσουμε πολύ. Έτσι, γιατί μας λείπει πολύ το κρύο στο Λονδίνο. Ακριβώς. Είπαμε ναι, να συγχρονιστούμε έτσι με την ατμόσφαιρα εδώ. Πες μου για σένα, Αλέξα. Πόσα χρόνια είσαι στο Λονδίνο? Εγώ είμαι τώρα 10 χρόνια πλέον στο Λονδίνο. Και είμαι και εγώ αρκετό καιρό εδώ πέρα. Ναι. Και με τι ασχολείσαι ακριβώς, κάνεις, πώς ξεκίνησες? Αυτή τη στιγμή κάνω το μεταπτυχιακό μου στο marketing, στο King's College και έχει χρόνια που ασχολούμαι και με τα θεατρικά, ασχολούμουν με το θέατρο και στην Ελλάδα και κάπως έτσι όταν ήρθα εδώ άρχισα να μπαίνω σε ομάδες, να βλέπω θέατρο, να συμμετέχω σε κάποιες παραστάσεις και τώρα το τελευταίο χρόνο είμαι και στο Vertebra Theater που είναι η ομάδα της Μάιρας. Και πώς είναι δύσκολο να ασχολείσαι με το marketing και να παίζεις και στο θέατρο? Νομίζω είναι μέρος της όλης part of the deal που λέμε ναι. Και στο Λονδίνο. Τα αγαπώ και τα δύο εγώ προσωπικά, οπότε τα κάνω, μου αρέσει να τα κάνω. Θα ήθελα ίσως να έχω περισσότερο χρόνο για να ασχολούμαι με αυτό, αλλά σίγουρα δίνω όλη μου την ψυχή όταν το κάνω. Μάιρα, εσύ έχεις γράψει το έργο και παίζεις και στο έργο. Το έργο, σαν ένα από τις κρατηρικές μορφές που χρησιμοποιούμε στην ουσία, είναι το θέατρο της επινόησης. Και αυτό είναι και η
γραφική και η καλλιτεχνική γλώσσα της εταιρείας. Οπότε δεν έχουμε ένα συγγραφέα για το κείμενο, είναι μια συλλογική δουλειά. Και τα κείμενα και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κείμενο έχει έρθει μέσα από από την παράσταση έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτοσχεδιασμούς από τα σώματα των ηθοποιών. Και χρησιμοποιούμε και κάποια ποίηματα στο συγκεκριμένο version. Ουσιαστικά συμμετέχουμε και οι performers σε όλη τη διαδικασία. Ξεκινάμε με μία ιδέα και την αναπτύσσουμε αυτοσχεδιαστικά μέσα από το σώμα, χρησιμοποιούμε και χορό και έτσι δημιουργούμε τις θεατρικές εικόνες. Και αυτό είναι το θέατρο της επινόησης. Οπότε όταν πήγατε την παράσταση σε άλλες περιοχές της Αγγλίας, ποια ήταν η αντίδραση του κοινού, Αλέξα? Νομίζω η τελευταία μας παράσταση ήταν στο Όσλο, στο φεστιβάλ του Όσλο, την οποία την καλωσόρισαν, τη θεωρούν αρκετά intriguing και θα το λέγαμε... Η παράσταση έχει κάνει περιοδία στη Σουηδία μέχρι στιγμής και σαν digital performance έχει πάει στο φεστιβάλ, στο Fringe Festival της Μελβούρνης και της Νέας Ζηλανδίας. Γενικά, ναι, για μένα προσωπικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το να βλέπεις επίσης κοινό από διαφορετικές κουλτούρες. Είναι μια παράσταση που δεν βασίζεται τόσο πολύ στο κείμενο, όσο περισσότερο στο θέατρο των εικόνων και στο εικαστικό θέατρο. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο εύκολο το να, να επικοινωνήσουμε ιδέες πέρα από τα όρια της γλώσσας. Mm-hmm. Αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον το πώς το κάθε κοινό ανταποκρίνεται σε αυτό. Μάιρα, μου έλεγε η Αλέξα πριν ότι το Vol Festival είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έτσι, φεστιβάλ στο Λονδίνο και είναι φοβερή τιμή που μια ελληνική εταιρεία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά τους. Πώς γίνεται αυτό, πώς τα καταφέρατε? Κάναμε αίτηση. Κάναμε αίτηση. Τους εξηγήσαμε τη σύλληψη της ιδέας μας. Νομίζουμε ότι τους άρεσε. Και μας πήραν. Νομίζω στο Folk Festival συμμετέχουν γύρω στους 550 καλλιτέχνες, όχι μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από αλλού, από όλο τον κόσμο. Νομίζω έχουμε και καλλιτέχνες από Παλαιστίνη, από Ευρώπη, παντού. Και διαρκεί 6 ή 8 εβδομάδες, δηλαδή θα τρέχουν παραστάσεις μέχρι το Μάρτιο. Εμείς ουσιαστικά ανοίγουμε το φεστιβάλ μαζί με άλλες ομάδες, γιατί παίζουμε στην πρώτη εβδομάδα που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Αλέξα, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις marketing για παραστάσεις? Θα έλεγα ότι είναι απαιτητικό, αλλά είναι και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και προσωπική δουλειά, αλλά η στιγμή που παίρνεις μία απάντηση από κάποιο μέσο, από κάποιο press ή από κάποιον κριτικό ή από κάποιο φεστιβάλ, είναι η στιγμή που εντάξει, μετά πετάς από τη χαρά σου. Και αυτή είναι και η επιβράβευση της δουλειάς. Μάιρα, μου έλεγες πριν ότι έχετε πάει σε πολλά φεστιβάλ, έχετε γυρίσει τον κόσμο. Θα μπορούσες να κάνεις αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα και πόσο εύκολο ή δύσκολο θα ήταν αυτό? Και αν θα σκεφτόσουν να γυρίσεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα? Ακόμα δεν το έχουμε επιχειρήσει, αλλά θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εμένα στην ουσία το να επικοινωνήσω αυτό το είδος θεάτρου στη γλώσσα μου. Ευελπιστούμε το 2023 να φέρουμε μια παράσταση στην Ελλάδα. Γενικά υπάρχει σαν, υπήρχε και υπάρχει σαν σκέψη πάντα.
Αλλά Ναι, θα ήταν γιατί δύσκολο. είναι άλλο θέμα. Φαντάζομαι θα ήταν δύσκολο όμως να πεις ότι γυρνάω πίσω στην Ελλάδα, εγκαταστήσαμε και δουλεύω από την Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι οι ευκαιρίες είναι πιο λίγες σε αυτό το τομέα. Είναι πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα ναι. Δεν ξέρω αν σε αυτή την. Αν ναι, σε αυτή τη φάση της ζωής θα μπορούσα να πω τα αφήνω όλα πίσω και γυρίζω. Αλλά σίγουρα το ιδανικό θα ήταν αν ναι, με κάποιο τρόπο μπορούσα να είμαι και εδώ και εκεί. Ναι, και εγώ νομίζω κάπως έτσι νιώθω. Δηλαδή θα ήθελα να τα κάνω ταυτόχρονα, αν γίνεται να μπορούσα να είμαι και εδώ και εκεί και να κάνω δουλειές και στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια έχουμε πολλά χρόνια στο Λονδίνο πλέον, είναι λίγο σαν δεύτερο μας σπίτι. Ναι, όλες οι δράσεις εδώ πέρα που συμβαίνουν, ναι, μας αρέσουν, ασχολούμαστε. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ναι, φαντάζομαι πολύ σημαντικό αυτό, ότι, γιατί μου λέγατε πριν ότι κάνετε tour και πηγαίνετε σε πολλές χώρες. Μπορείτε να το κάνετε και από την Ελλάδα και να γυρνάτε τον κόσμο και να δείχνετε την παράστασή σας. Αλέξα, μου έλεγες πριν ότι επειδή έχει αρκετούς Έλληνες η ομάδα σας, μιλάτε και ελληνικά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ναι, ναι, θα μιλάμε και ελληνικά. Εγώ τουλάχιστον θα μιλάω σίγουρα ελληνικά. Ναι, και αυτό είναι και μέρος της ιδέας, της όλης ιδέας της παράστασης, να φέρουμε και κάτι δικό μας ο κάθε performer. Και για μένα αυτό είναι και η ελληνική γλώσσα. Μάιρα, η ανταπόκριση του κόσμου σε όλες τις χώρες, ποια ήταν, υπήρχαν Έλληνες, ξέρανε οι Έλληνες ότι το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας είναι ελληνικό? Δεν το ήξεραν. Έγινε μια πολύ ωραία έκπληξη επίσης πέρσι στη Σουηδία. Μια συμμαθήτριά μου από το Λύκειο έτυχε να ήταν στην ίδια πόλη που παίζαμε και έτσι ξανασυναντηθήκαμε και μετά από το σχολείο στην ουσία. Οπότε δεν ήταν... ναι, δεν στοχεύουμε στις ελληνικές κοινότητες, στις πόλεις που πάμε, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ναι, αν είναι μια παράσταση που θεωρούν ενδιαφέρουσα, να την κοινωνήσουμε και στην ελληνική κοινότητα, φυσικά. Ναι. Αλέξη, ξαναπέσαμε άλλη μια φορά να δούμε πού είναι το θέατρο, ποιος είναι ο κοντινότερος σταθμός, από πού μπορεί να πάρουν οι τηλεθεατές μας εισιτήρια. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, οπότε η παράστασή μας είναι μέρος του Vault Festival. Ο χώρος λέγεται The Cavern και είναι στα Vaults, ο οποίος είναι ένας πολύ ωραίος εναλλακτικός χώρος κοντά στο σταθμό του Waterloo. Και μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Vault Festival και φυσικά από τη σελίδα μας στο Facebook, Vertebra Theater, online. Okay. Και κάποια πλάνα για το μέλλον, εφόσον πάει πάρα πολύ καλά η παράσταση, είμαι σίγουρος και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Τα πλάνα σου για το μέλλον... Ναι, θέλουμε να κάνουμε όσα περισσότερα projects μπορούμε. Μας αρέσει να βλέπουμε και δράσεις εδώ στο Λονδίνο καλλιτεχνικές. Γι' αυτό θέλουμε να την επικοινωνήσουμε και αυτή την παράσταση στην ελληνική κοινότητα. Ήδη γίνονται πράγματα και ναι, νομίζω όπου υπάρχουν Έλληνες είναι ωραίο να γίνονται και διάφορα καλλιτεχνικά δρόμενα. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πλάνα. Ήθελα, Μάιρα. Ναι, θα συνεχίσει η παράσταση σε περιοδία και γι' αυτό το χρόνο. Και από το Φεβρουάριο και μετά αρχίζουμε και μια καινούργια παράσταση που θα την παρουσιάσουμε τον Απρίλιο. Οπότε, ναι, στην ουσία... Κάτι μου έλεγε, νομίζω... Ναι, έχει και αυτό λίγο ελληνικό. Ηλέκτρα, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι, θα είναι βασισμένη πάνω στην τραγωδία της Ηλέκτρας. Και θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά αυτή η παράσταση? Επίσης, θα είναι μια πολύγλωσση παράσταση.
πάλι με τη γλώσσα του δικαστικού θεάτρου και του θέάτρου των, των εικόνων. Οπότε και δουλεύουμε πάνω σε αυτή την παράσταση πιο συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούμε και τη μέθοδο Τερζόπουλου στο να, μαζί με το θέατρο της επινόησης, το πώς δουλεύοντας με το σώμα των, των ηθοποιών μπορούν να γεννηθούν οι εικόνες και, το, και κάποιο από το κείμενο της, της παράστασης. Οπότε στην ουσία θα είναι adaptation, διασκευή, αλλά πάλι γραμμένη εντός εισαγωγικών μέσα από τα σώματα των ηθοποιών. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά η παράσταση τώρα που οργανώνεται. Και εδώ θα είμαστε πάλι στο Hellenic TV να μας πείτε για την Ηλέκτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες δράσεις και πολιτιστικές δράσεις. Θα χαρούμε να σας δούμε. Φίλες και φίλοι, μην χάσετε την παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα για ακόμα μια φορά στο Hellenic TV. Greek Stories, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.